μέσα στις προβλέψεις, ε? Είχαμε Για πει την την Κρήτη. προηγούμενη εβδομάδα ότι την Παρασκευή θα άλλαζε το καιρικό μοτίβο και όπως είδαμε με τον ερχομό του χαμηλού Μπάρμπαρα ή Βαρβάρα στα ελληνικά όπως θέλετε να το αναφέρουμε, είχαμε μία απότομη αλλαγή και τώρα τις τελευταίες δύο μέρες, δηλαδή από το Σάββατο το απόγευμα έως και χθες και σήμερα, έχουμε αρκετά φαινόμενα στο νησί. Να πω έτσι και ένα στατιστικό που καταγράφει ο μετρολογικός σταθμός στην Ιερά Πέτρα είναι ότι έχουμε το μήνα Φεβρουάριο 20 χιλιοστά, ενώ όλο τον Γενάρη είχαμε 17. 25 δηλαδή έχετε μέχρι σήμερα η περιοχή της Ιερά Πέτρας από το μετρολογικό σταθμό που διαθέτουμε καταγεγραμμένα χιλιοστά και αυτή τη στιγμή ο μετρολογικός σταθμός καταγράφει ότι στην περιοχή της Ιερά Πέτρας θα θέσετε μόλις 7 βαθμούς Κελσίου. Ναι, μάλιστα, με τόσο. Πολύ έντονο βέβαια βοριά κατά περιόδους, ναι, ναι. Ο οποίος ήταν ισχυρότερος από ό,τι αναμενόταν χθες. Μάλιστα. Τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτή η εβδομάδα, κύριε Σύμφωνα Κουλοπάπου. Με αυτά τα οποία αναφέρουν και επίσημα οι μετρολόγοι, αλλά και αυτά που μπορούμε να δούμε εμείς από διάφορους μετρολογικούς χάρτες από παγκόσμια μοντέλα, θα συνεχίσουμε σε ένα χειμωνιάτικο μοτίβο με αρκετό κρύο και σιωνοπτώσεις και βροχοπτώσεις, όχι βέβαια στην ίδια ένταση που έχουν χθες και σήμερα. Όσο περνάμε προς τις μέρες της εβδομάδας θα είναι πιο μειωμένες, αλλά ελπίζουμε αυτό να αλλάξει λίγο την Πέμπτη και να έχουμε τις πολυπόθετες περισσότερες βροχές ακόμη σε περιοχές του Νότου, που αυτή τη φορά ο βοριάς, όπως ξέρετε, δεν ευνοεί σημεία στην Κρήτη που να είναι με νότιο προσανατολισμό, όπως είναι η περιοχή της Ιεράπετρας. Άρα από Πέμπτη και μετά περισσότερες βροχοπτώσεις. Έτσι εμφανίζονται αυτή τη στιγμή οι ενδείξεις, αλλά αυτό θα το βλέπουμε και μέρα με τη μέρα, γιατί ξέρετε ο καιρός είναι ένα ευμετάβλητο κομμάτι και γι' αυτό προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε το δίκτυό μας όσο το γίνεται δυνατόν πιο με περισσότερους σταθμούς ή περισσότερες κάμερες. Δηλαδή τώρα έχουμε κάποιες κάμερες, όμως χάρη μπορείτε να, αν μπει κάποιος από εσάς, όχι βέβαια στον νομό Λασιθίου, αλλά στον νομό Ηρακλείου, μπορείτε να δει στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας ότι υπάρχει έντονη χιονόπτωση αυτή τη στιγμή, όπως και στην περιοχή του Ζαρού, τη λίμνη του Ζαρού, δηλαδή να τη δει χιονοσμένη και να έχουμε live χιονόπτωση. Οι μετρολογικοί σταθμοί αυτό βοηθάνε. Εχθές είχαμε τρομερή επισκεψιμότητα. Μας παρακολουθούν νομίζω αρκετοί άνθρωποι με το σκοπό ότι μπορούμε να δώσουμε αυτό που πραγματικά δημιουργήθηκε για αυτό ο φορέας μας, ο Μικροσκοπικός Σύλλογος Καιρών Κρήτης Theta Weather, να δώσουμε πληροφορία στο ευρύ κοινό για τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν σε μια περιοχή. Δηλαδή να σας πω και ένα εντυπωσιακό νούμερο, από σήμερα το πρωί που άλλαξε η ώρα, τα μεσάνυχτα μέχρι τώρα, έχουμε 3.000 επισκέψεις στο site μας, που είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο, γιατί εμείς είμαστε ένας μη κυροσκοπικός σύλλογος, άρα σημαίνει ότι μας παρακολουθούν αρκετοί. Και να ξαναπώ για άλλη μια ακόμη φορά ότι θέλουμε τη βοήθεια όλων των φορέων για να μπορέσουμε αυτό το δίκτυο να το αναπτύξουμε. Ιδιαίτερα στην περιοχή της Ιεράπετρας, που θα θέλαμε εικόνες και από τα ορεινά και από τα παιδινά σημεία τα οποία υπάρχουν εκεί που είναι έντονα ευμετάγλητα στον καιρό. Ωραιότατα. Λοιπόν, τώρα, οπότε, εδώ η Ιεράπετρα Λασίθι δεν το έχουμε δει και από το πρωί, κάνουμε έτσι μια περιοδία στα σημεία τα γνωστά, εκεί που ξέρουμε ότι έχει χιονόπτωση, χιονόστρωση. Η υπόλοιπη Κρήτη λίγο πολύ είναι γνωστά, τα περισσότερα προβλήματα Χανιά, Ρέθυμνο, στα ορεινά δηλαδή, έτσι. Ανόγια εννοείται, εκεί υπάρχει θέμα, κλειστός και ο δρόμος, δεν ξέρω αν έχει ανοίξει. Και βλέπουμε ότι αυτό που μπορώ να πω σε εσάς και στους ακροατές σας είναι ότι μέσα από την cretaweather.gr μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή από τις κάμερες που διαθέτουμε για τους σταθμούς, το υψόμετρο το οποίο υπάρχει χιόνι στρωμένο που ίσως δυσκολεύει τις μετακινήσεις ανάλογα αν έχουν επέμβει οι κρατικές αρχές με τα μηχανήματα, είναι περίπου τα 600 με 700 μέτρα, ανάλογα την τοπογραφία της περιοχής. Και σε ορισμένες περιοχές έχουμε και χαμηλότερα, αλλά χωρίς να έχουμε αυτό το κομμάτι που να δημιουργεί προβλήματα. Ό,τι τώρα μπορούμε να καταγράψουμε από τους σταθμούς. Και να δώσω έτσι ένα στατιστικό, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε θερμοκρασίες από μείον 0,2 που είναι στα Ανόγια, που είναι η χαμηλότερη αυτή τη στιγμή που καταγράφει το δίκτυό μας, μέχρι και τη μεγαλύτερη που είναι στην Ψαρή Φοράδα αυτή τη στιγμή 10 βαθμούς Κελσίου. Πάντως βλέπουμε και από την ενημέρωση από το Creta Weather είναι ότι μέχρι την Τετάρτη θα εναλλάσσεται το χιόνι και σε πιο χαμηλές περιοχές εδώ στο Λασίθι.
Ακριβώς, ακριβώς. Σωστά το θέτετε. Τα βράδια, επειδή δεν υπάρχει και η αίσθηση της ημέρας που ανεβάζει λίγο τις θερμοκρασίες, και το σημερινό βράδυ, αλλά και το αυριανό βράδυ, αλλά και το βράδυ της Τετάρτης, είναι ενδεχομένως περιόδοι οι οποίοι το χιόνι μπορεί να καταέβει και χαμηλότερα σε υψόμετρο, αλλά όλα αυτά εξαρτιόνται και από το αν θα έχουμε φαινόμενα ή όχι. Ξέρετε, τη στιγμή που υπάρχουν τα φαινόμενα, πέφτει απότομα και η θερμοκρασία, επομένως βοηθάει το κομμάτι αυτό. Να τονίσουμε ότι πρέπει όλοι οι οδηγοί και όλοι οι άνθρωποι που είναι επισκέπτες σε διάφορα μέρη που θεωρούν ότι υπάρχουν φαινόμενα, μπορούν να μπουν σε ό,τι διαθέτουμε μέχρι τώρα. Καλό είναι να το αναπτύξουμε και στο μέλλον, ώστε να μπορέσουν να βλέπουν, για να μπορέσουν να προλάβουμε περιπτώσεις στις οποίες θα υπάρχουν προβλήματα. Γι' αυτό κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια σαν μη γεροσκοπικό σύλλογο. Μάλιστα. Πάντως, έτσι όπως φαίνεται, θα έχουμε τη χιονόστρωση αυτή, τη μικρή χιονόστρωση που υπάρχει, δεν έχει καμία σχέση με το περσινό, η οποία θα δώσει, από ό,τι καταλάβαμε, τα νερά που θέλουμε εν αρχή σαν χιόνι και μετέπειτα, από ό,τι λέτε και εσείς, από Παρασκευή, να έχουμε Παρασκευή, βροχοπτώσεις. Ωραία, ωραία. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μια κακοκαιρία αυτής της μορφής δεν μπορεί να εξισορροπήσει τις απώλειες που είχαμε το μήνα Δεκέμβριο και το μήνα Ιανουάριο. Χρειαζόμαστε περισσότερες από μία κακοκαιρίες, οι οποίες υδρολογικά να είναι και σημαντικές. Αυτή μπορούμε να πούμε ότι είναι μία σανίδα σωτηρίας, αν μπορώ να εκφράσω όλο αυτό το κομμάτι, αυτή η κακοκαιρία, γιατί μην βλέπουμε μόνο το χιόνι που πέφτει σε χαμηλά υψόμετρα, μας ενδιαφέρει και οι ορεινοί μας όγκοι να γεμίσουν χιόνι, το οποίο η αργή, το αργό λιώσιμό του εμπλουτίζει τους υδροφόρους ορίζοντες, αλλά δεν φτάνει μια κακοκαιρία. Αν θα μπορούσαμε να πούμε, μακάρι να είχαμε όλο το Φλεβάρι παρόμοιες καταστάσεις και τα μισά του Μάρτη, που ακόμη οι καλλιέργειες δεν επηρεάζονται και τόσο πολύ, ώστε να μπορέσουμε να ισοφαρίσουμε λιγάκι και να έχουμε μια λογική υδρολογική περίοδο στο καλοκαίρι. Να. Αυτή ήταν και η ελπίδα μας, ναι, έτσι κι αλλιώς. Και παραμένει να είναι, αλλά τουλάχιστον τα στοιχεία δείχνουν ότι και την άλλη εβδομάδα κάποια χιόνια από την δυτική πλευρά της Κρήτης θα υπάρξουν. Εύχομαι να μας ευλογήσουν και από εδώ. Βεβαίως, ναι. Η ανατολική πλευρά του νησιού πάντοτε, ειδικότερα το νότιο κομμάτι, είναι λιγότερο ιετοφόρο σε σχέση με το βόρειο κομμάτι. Έχετε να κάνετε ότι επηρεάζεται και από συγκεκριμένο είδος καιρού. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να καλύψουν ο Φλεβάρης με διάφορα βαρομετρικά χαμηλά και διάφορες χερικές καταστάσεις να καλύψει από τη μία πλευρά την άλλη το νησί της Κρήτης, γιατί αυτό το κομμάτι με το έλλειμμα δεν ήταν μόνο της ανατολικής πλευράς, ήταν συνολικό το κομμάτι και πρέπει να το δουν αυτό το κομμάτι, να δώσουν βαρύτητα και οι αρμόδιοι, γιατί καλό είναι να παίρνουμε τα μέτρα όταν γνωρίζουμε τις καταστάσεις και γι' αυτό υπάρχουν οι μετρολογικοί σταθμοί, για να μπορέσουν να έχουν αυτά τα δεδομένα, και γι' αυτό ζητάμε τη βοήθεια από όλους τους φορείς να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε αυτό το δίκτυο, με σκοπό όλο αυτό το δίκτυο να δώσει την πληροφορία εκείνη, ώστε να πάρουμε τα μέτρα στη σωστή περίοδο. Ξέρετε, είναι πολύ άκομψο, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, να παίρνονται μέτρα την τελευταία στιγμή, τα οποία επηρεάζουν πολύ τους παραγωγούς και όχι μόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ πολύ, αν θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί είναι χρήσιμες και τους ακροατές σας. Να παρακολουθούν την cretaweather.gr. Προσπαθούμε να το αναπτύξουμε το δίκτυο. Νομίζω ότι έχουμε όμορφες εικόνες, αλλά έχουμε και όμορφα δεδομένα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους πάντες, ώστε να είναι ασφαλείς στις μετακινήσεις τους, αλλά και να έχουμε και αυτό που λέμε τις σωστές μετρήσεις, για να μπορέσουμε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε θα σύντομα. Θα τα ξαναπούμε. Έτσι. Καλή σας συνέχεια και καλή εβδομάδα. Έχουμε σε εσάς και στους ακροατές. Επίσης, επίσης. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά για τον καιρό των επόμενων ημερών μέσα από τη μη καιροσκοπική ομάδα Creta Weather για τον καιρό της Κρήτης. Αν μπείτε και στο site, βλέπετε εικόνες από διάφορα μέρη. Έχει και κάμερες στήσει σε διάφορα μέρη της Κρήτης. Εμάς εδώ δεν έχει και τόσο πολλά. Κάνει μια προσπάθεια, βέβαια, εκεί τα παιδιά να έχουν περισσότερα δεδομένα και από εδώ. Και γι' αυτό και ζητάει και τη βοήθεια, την διάθεση πολλών, να μπορέσει να έχει και σταθμούς και κάμερες, να μπορέσει να δώσει και την πληρέστερη εικόνα σε πολλά σημεία. Mm-hmm.